Και του λέω, Νίκο, είναι καλή να μην κάνουμε τίποτα. Μου λέει, σαν λες τι πρέπει να κάνουμε. Του λέω, αν είναι να κάνουμε κάτι, να κάνουμε κάτι απλό. Δηλαδή, να κάνουμε να ξυπνήσουν μνήμες. Μνήμες, παιδικές μνήμες. Προϊόντα τα οποία τα έχουμε γευτεί όλοι στη γενιά των 40, γιατί εγώ ανήκω στη γενιά των 40, οπότε από εδώ και πέρα έχω να θυμάμαι περισσότερο από ό,τι να ονειρεύομαι. Γερνάω. Ναι. Και το φαγητό είναι συνδεδεμένο με τη μνήμη. Δηλαδή, αν πας προς τα πίσω, το μόνο που θυμάσαι είναι αυτά που γεγόσουν μικρός. Η φρουτάρια κατά περιόδους είναι η βασική, είναι η βασική παρασκευή της με πατάτα που υπάρχει όλο τον χρόνο και αναπερίοδο πάει με τα διάφορα ζαζαβατικά που υπάρχουν στην άδεια. Οπότε, αυγό ζαζαβατικό, μια φρουτάρια στα γρήγορα. Όλες σας δεν έχετε πει μια φρουτάρια στα γρήγορα να τελειώνουμε. Οι νοικοκυρές. Και έρχονταν και οι Αθηναίοι που νομίζαν ότι η φρουτάρια ήταν κάτι τη ωραίο, κάθε μέρα φρουτάρια. Το λουκανικάκι ωραίο, η Λίνα. Ένα άλλο υλικό που θα μας ξυπνήσει μνήμες και να κόψει λίγο ψωμάκι από το καλογέρικο. Είναι η Γλίνα. Πέστε μου τώρα πόσες από εσάς μαγειρεύετε με Γλίνα στο σπίτι σας. Είχαμε το ελαιόλαδο. Όλοι τη γανίσαμε με ελαιόλαδο τις πατάτες. Ποιος δεν έχει δοκιμάσει αυτό. Πόσοι το έχουν δοκιμάσει από εδώ μέσα. Πόσοι το έχουν δοκιμάσει με ζάχαρη. Γλίνα με ζάχαρη. Πόσοι έχουν. Ένα άλλο υλικό το οποίο έχουμε ξεχάσει είναι το σιγκάθαρο. Το σιγκάθαρο τι είναι, η κρέμα του γάλακτος, το οποίο παίρναμε το βούτυρο γιατί το χρησιμοποιούσαμε και το υπόλοιπο της κρέμας του γάλακτος γινόταν μια πάρα πολύ ωραία λουφή, πεντανόστιμη. Πόσες κάνετε σιγκάθαρο στο σπίτι σας πλέον. Ένα άλλο φαγητό που ξυπνάει μνήμες είναι το γαλατερό. Είτε μάτς, είτε με το ζυμαρικό που κάναμε στο χέρι. Ο κύριος Κουκιάς σας κάνει το καλύτερο μάτς. Ξέρετε τι κοιτάει στο χέρι. Είτε με χιλιοπίτες. Πόσα βράδια είπαμε, τι θα φάμε, έλα κάνει ένα γαλατερό να φάμε. Πόσα παιδιά από εδώ μέσα τρώνε γαλατερό πλέον. Και μετά από το τραχανά. Πόσα τρώνε τραχανά το βράδυ. Τραπέζια τρίβουνε τραχανά, σε πόσα σπίτια στα σαλόνια μέσα στις παλιές άλλες είναι γεμάτες με τραχανά. Δηλαδή έχουμε αφήσει πολλά πράγματα του παρελθόντος, τα οποία είναι υγιεινά, ή τα παξιμάδια που κάναμε στο ξυλόφουνο, με το γλυκάνισο. Έχουμε αφήσει πράγματα δηλαδή πίσω και δεν τα χρησιμοποιούμε, δεν τα βάζουμε στην διατροφή μας. Εμείς έχουμε φτιάξει εδώ με τα παιδιά τη λέσχη και θα περάσει από όλους να δοκιμάστε και ψωμί με γλίνα και σιγκάθρο. Άφησα τις κοπέλες και επιλέξανε όλες τις συνταγές και στο τέλος είχαν μείνει ένα βασικό φαγητό το οποίο δεν το παρουσιάσα. Εγώ δεν είχα χρόνο να φτιάξω πέρα το κεφτέδες. Δεν τσέφτιαξε η μαμά σου. Οπότε λέω ρε μάνα δεν φτιάξεις πάνω από το κεφτέδες εκείνους τους καλούς που έκανε. Μας έφτιαξε πολλά το κεφτέδε. Με ματζουράνα, με κουλάκι, τις οποίες θα κεραστείτε όλοι. Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσοι ήρθαν σήμερα εδώ και ειδικά την κυρία Βιβί Παλαιοκρασά. Η χαρά μου είναι τόσο μεγάλη που παρουσιάζω αυτά που είχε ο τόπος μας. Η χαρά μου, το νησί μου. Αυτό είναι.